Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας. Σήμερα είναι Σαββάτο 30 Μαΐου και όπως βλέπουμε εδώ πέρα είχε προαναγγελθεί, υπάρχει πανηγύρι από μπετονιέρες, παρέλαση γύρω στις 250 θα περάσουν σήμερα από εδώ. Έτσι λοιπόν, και οι πρέσες παύλα προβοσκίδες, ας πούμε αυτή εδώ πέρα εκεί με το λάθος χρώμα, έτσι, οι άλλοι εδώ με το ουδέτερο και η δικιά μας ρίχνουν φουλ μέσα μπέτο. Λοιπόν, ωραία, τα νέα σήμερα είναι πολύ χαρμόσυνα, θα το δείτε στη διάρκεια του βίντεο, θα συνεχίσει. Υπάρχει κι άλλο νέο όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, για πάμε γερά. Λοιπόν, από μια άλλη οπτική γωνία η παρέλαση, κοιτάξτε εδώ, μία έρχεται άλλη από πίσω, χαμός, σερβίρουνε και φεύγουνε. Λοιπόν, ωραία. Και το άλλο που θα δείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο είναι πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα εδώ. Λοιπόν, οι λήψεις γίνονται από το μαγαζί του Σταύρου, D&B. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, και βλέπετε γενικά και τι γίνεται και στο γήπεδο. Το πιάσα το πονούμενο. Λοιπόν, εκεί στο βάθος βλέπω επιτελείο επίσημων, οι οποίοι επιθεωρούν και βλέπουν τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, τρεις προβοσκίδες και οι μπετονιέρες κάνουν παρέλαση. Λοιπόν, μέσα από τον περίβολο της εκκλησίας, βοήθειά μας, για να δούμε εδώ πέρα και από εδώ πέρα μάλλον το πανηγύρι που γίνεται. Δεν κρύβεται από πουθενά αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, να ψηλώσω και λίγο. Μάχη. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την πρέσα παύλα προβοσκίδα, η οποία ρίχνει τα τέτρις, και άλλη μία μπετονιέρα μπαίνει μέσα, περίεργο. Πίσω όλο μπετονιέρα μπαίνει σήμερα και στο βάθος οι υπόλοιπες πρέσες παύλα προβοσκίδες. Είμαι εδώ πέρα με τον Γιώργο τον Αϊκόσκο. Τι είναι αυτό? Φίλα. Λοιπόν, και έχω προαναγγείλει στον κόσμο, Γιώργο, μια έκπληξη που υπάρχει, μια καλή έκπληξη. Και δεν το ξέρω εγώ. Θα σου πω κάτι σαν κλείσου κάμερα μια στιγμή για να σου πω, μεταξύ μας τα λέμε. Έτσι. Το πιες το πονούμενο. Λοιπόν, χαμός σήμερα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, εδώ πέρα ο Μάσιμο Καρέρα μου πένας, ρώτησε ένας φίλος. Να σε μαζέψει. Να με μαζέψει εμένα. Ωραία, θα με βάλει ψηλά και θα δείχνω ωραία πλάνα, το όποια στο πονούμενο. Λοιπόν, ναι, μην είσαι σίγουρος. Γιατί? Ήταν μας αρχίσει γύρω-γύρω, θα σου πω εδώ. Δεν κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε, να πάρει, θα το κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, με ρώτησε ένας φίλος γιατί τον έχω βγάλει Μάσιμο Καρέρα. Γιατί οργανώνει όλο το κόλπο εδώ πέρα με το κτίριο. Πολύ τσιμέντο, πολύ τσιμέντο. Πολύ τσιμέντο, ναι. Τρεις πρέσες, φαντάζομαι. Τρεις πρέσες. Όταν έπεφτε η πρώτη θεμέλια πλάκα, αν θυμάσαι, στην 21, ναι, ήταν δύο οι πρέσες. Φίλε, και εδώ είναι τρεις. Βλέπεις πολύ μπάλα. Το θυμάσαι, ωραίος, το θυμάσαι. Λοιπόν, σοβαρή πληροφορία τώρα, και θα έρθουν και 250 μπετονιέρες. Προσθέτω εγώ. Θα σε βάλω να τις μετράς. Εντάξει. Μέχρι στιγμής έχουν πει 83. Όχι ακόμα, πρωί είναι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε γερά, προχωράμε. Λοιπόν, και μπετονιέρα μπαίνει. Φυσικά. Βλέπουμε και τον οδηγό που μου κάνει σήμα, νάτος, τι είναι αυτό, για δείξω εδώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο οδηγός όπως πρέπει, original, μπράβο μεγάλε. Μιχάλη, ευχαριστώ, να είσαι καλά, βάρα μπετό μέσα, ρίξε.
Τι αναβάθμιση. Το ξέρω τον αρχηγό. Στην πινακίδα του ΑΕ. Ναι, και αναγραμματισμό στην πινακίδα του ΑΕ. Κοιτάξτε, μην τη δείξουμε τώρα. ΕΚΑ, μια χαρά. Λοιπόν, ΑΕΚΑΡΑ και προχωράμε. Προχωράμε, για να δούμε που θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, το βίντεο συνεχίζεται. Έχω περάσει από το σημείο που είναι η έκπληξη. Έχω ανεβάσει το σχετικό βίντεο. Θα ξαναπεράσω. Θα το δείξω και σε αυτό το βίντεο. Τώρα αφού ανέβηκε μπορούμε να το πούμε. Έχει αρχίσει το ντύσιμο το εξωτερικό από τη θύρα 18 της Αγίας Σοφιάς. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να γίνονται. Πόσες χαρές μαζεμένες να αντέξουμε. Και είμαι και στο άλσος, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή δεν μιλάω. Τι παρατηρείτε? Ότι μόνο τα κελαϊδίσματα των πουλιών ακούγονται, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Για του λόγου του αληθές να πάω και στα έργα της υπογειοποίησης. Λογικά σήμερα η υπογειοποίηση είναι αυτό. Κάτι κινείται εκεί πέρα όμως. Λοιπόν, λογικά μάλλον έτσι πρέπει να είναι τώρα. Επειδή παίζει η υπογειοποίηση, επειδή παίζει η παρέλαση με τις μπετονιέρες εκεί που θα γίνει το κτίριο, εδώ κάνανε φρένο. Που λέει, λοιπόν, για να δούμε. Τι είναι αυτό? Α, μπετονιέρα είναι και αυτό. Δεν νομίζω ότι εδώ γίνεται κάτι. Για του λόγου του αληθές, όπως είπα, ας δείξω. Έτσι. Παρατεταγμένα όλα. Λοιπόν, και μία μπετονιέρα. Που προχωράω και προς τα κάτω. Να μην πω είναι και άλλη μπετονιέρα. Λοιπόν, αυτό με το ντύσιμο του κτιρίου ήταν πολύ χαρούμενο. Ήταν κάτι που περιμέναμε. Και λογικά, μαζί με τα έργα που θα γίνουν μέσα, όπως πρέπει, θα δούμε κάτι άλλο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Πραγματικά τώρα δηλαδή βλέπουμε κάτι με τις πιτζάμες και μετά θα το δούμε με κουστούμι και φτιαγμένο και με όλα τα κόλπα. Λοιπόν, με τις κολόνιες του και με απ' όλα. Λοιπόν, πραγματικά θα είναι κάτι άλλο. Και το κτίριο που θα γίνει από εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει λόγος να δείχνω γιατί δεν έχει τίποτα. Έτσι. Τα χώματα, όπως πάντα. Προχωράω. Λοιπόν, είμαι στα φουγάρα του Τιτανικού και εδώ σύνθιστε έχουμε και το γνωστό σύνθημα. Λοιπόν, έχουμε μια παραγγελιά η οποία πρέπει να γίνει αμέσως αποδεκτή. Σαν βρεθείς στις Φιλαδέλφειας στα μέρη και αντικρίσεις κιτρινόμαυρη φανέλα, θα σε πιάσει αμέσως τρελά το μεθύσι της χαράς και θα πεις όπου σταθείς και όπου κι αν πας. ΑΕΚΑΡΑ, αγάπη μου γλυκιά, ΑΕΚ, με original για πάντα στην καρδιά, ΑΕΚ, μια ζωή θα σ' αγαπώ, τους ακολουθώ και για πάρτι σου μονάχα τραγουδώ. Λοιπόν, πολύ χαρά μαζεμένη σήμερα, για πάμε γερά, προχωράμε, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Όπως είδαμε πριν στο έκτακτο, εδώ πέρα αρχίζουν και οργανώνονται ώστε να ντυθεί το κτίριο. Τι πιο ωραία είδηση αυτή η σημερινή. Λοιπόν, τα δείξαμε, τα είπαμε και είμαστε σε επαφή εδώ πέρα να δούμε τι θα ακολουθήσει. Εδώ οι πρέσες είναι εδώ, εννοείται θα είναι μάλλον μέχρι και το βράδυ ή τέλος πάντων να το πω καλύτερα όσο χρειαστεί. Και με τον εφοδιασμό τους με τσιμέντο από τις μπετονιέρες ρίχνουν στον τομέα που θα κατασκευαστεί το κτίριο. Λοιπόν, έχω δει πολλούς επίσημους εδώ πέρα. Λογικά θα έρθει και ο κύριος Μελισανίδης. Έτσι, σήμερα έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και ντύσιμο και... Έβαλα πρώτο το ντύσιμο, προσέχετε. Και μπετό θεμέλια πλάκα. Μια χαρά. Λοιπόν, πάλι εδώ.
Δεν τα χορταίνω αυτά που βλέπω σήμερα. Φοβερή μέρα. Εννοείται οργασμός εργασιών και συνεχίζουμε γερά. Λοιπόν, ο γερανός ο Μάσιμο Χαρέρα δεν τον βλέπω να πέσει, να οργανώνει σήμερα. Σήμερα έχουν άλλοι το κουμάντο. Λοιπόν, το χωράμε. Και εδώ από μέσα βλέπουμε το πετό που πέφτει από τις μπετονιέρες. Μια την βλέπω φεύγει, δεν ξέρω τι κόλπο ήταν αυτό. Και εδώ πάλι είπαμε μέχρι το βράδυ θα πρέπει να ρίχνουμε πετό ώστε να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, μια χαρά. Από τη χαρά του και το τηλέφωνο έκανε ένα gap. Να πω ότι πριν εδώ πέρα έγινε αγιασμός, θα τον δείτε στον εαυτό σου γιατί εγώ ήμουν από την άλλη μεριά. Αυτό το χάσαμε, δεν πειράζει. Να πρωτοδείς κιόλας. Ωραία, μια χαρά. Εδώ βλέπουμε την βάση του γερανού, ο οποίος θα σηκωθεί από εδώ πέρα και τον οποίο θα ονομάσω Μάρκο Λιβάγια, γιατί θα είναι μέσα εδώ πέρα και θα μοιράζει πάσα. Το πιάσα το πονούμενο. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε η δουλειά προχωράει και στρώνουν το πετό που έχει ήδη ξεχυλίσει πάνω τα σίδερα και από εκεί η άλλη φρέσα ρίχνει για να φτάσουμε και εκεί στα επιθυμητά επίπεδα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το ίσιωμα που κάνουν στον πετό. Έτσι. Και προχωράμε γερά. Βλέπουμε τους προβολείς, γιατί μάλλον θα μας πάρει το βράδυ από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά από μέσα, τα λέμε απ' έξω. Συμπληρωματικό για να δείξω ότι εδώ ήδη έχει μπει το συγκρουόμενο, δηλαδή το ελικοπτεράκι, και λιένει το πετό. Λοιπόν, μια χαρά, και ενώ πίσω μου ακούγονται ποντιακά τραγούδια, είναι το πραγματικό τέλος από εδώ, συνεχίζω απ' έξω. Λοιπόν, έξω από το γήπεδο τώρα να δούμε την παράταξη από τις φρέσες και ό,τι είδαμε μέσα, μια χαρά. Πες να ήταν και το καλύτερο βίντεο που έχω κάνει. Φυσικά όλα αυτά γίνανε με άδεια, έτσι, χωρίς άδεια δεν θα μπορούσα να σας τα δείξω. Μια χαρά. Προχωράμε. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο, ήταν πολύ χορταστικό βίντεο, ίσως το πιο χορταστικό που έχω δείξει. Πήγε και μέσα και έξω και τα λοιπά. Τα λέμε, είμαι πολύ συγκινημένος. Τα λέμε, μια ζωή ΑΕΚ.